πάρα πολλά μηνύματα από τα Ινστιτούτα Συνδικής και από τις κυρίες που τα δουλεύουν ή τους κυρίους. Η πρόταση του Υπουργείου μας και εμού προσωπικώς και την περασμένη εβδομάδα όταν ανοίξαμε τα κομμωτήρια και τα νύχια, αλλά και χθες, ήταν να ανοίξουν τα κέντρα συνδικής. Και θέλω να είμαι απολύτως σαφής ότι κατά τη γνώμη μου κακώς να έχουν ανοίξει τα κέντρα συνδικής. Τα κέντρα συνδικής τηρούν τους υγειονομικούς κανόνες κατά τον ίδιο τρόπο το κάνουν τα κομμωτήρια και τα νύχια και μάζαμε με πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Δεν, προσωπικά δεν πιστεύω ότι αφού έχουμε επιτρέψει μια δραστηριότητα θα πρέπει να απαγορεύσουμε την άλλη. Και είναι χρήσιμα σε πάρα πολύ κόσμο και, να το πω και αυτό, δέχονται και τον αφέμητο ανταγωνισμό από γιατρούς, οι οποίοι υπό το πρόσχημα της ιατρικής πράξεως, στην πραγματικότητα παρέχουν αισθητικές υπηρεσίες και, να το πω πολύ απλά, κλέβουν πελάτες. Γυμναστήρια, αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα στο οποίο δυστυχώς δεν μπήσαμε την Επιτροπή. Η Επιτροπή ήταν ανένδοτη ως προς να μας δώσει την άδεια να ανοίξουμε τα κέντρα αισθητικής. Θέλω όμως να με πιστέψετε και το λέω, εγώ ξέρω ότι σημαίνει κάτι, δεν κρύβομαι. Διαφωνώ απολύτως με την απόφαση που πήραν οι γιατροί. Ελπίζω να μην έχει συντεχνιακή λογική, επειδή εξυπηρετεί τους γιατρούς που πουλάνε αυτές τις υπηρεσίες εν είδη ιατρικών πράξεων και κάναν μία, ας πούμε, οι γιατροί μας θέσει με αδελφική παραχώρηση στους γιατρούς. Ελπίζω να μην έχει αυτή τη λογική. Το πιστεύω ότι δεν μπορεί να έχει αυτή τη λογική. Πάντως σε κάθε περίπτωση διαφωνώ απολύτως με τον τέρα μας στο δεκατέσιο. Γελάω τώρα, γιατί μπορεί να υπάρχουν μέλη και μέλη της Επιτροπής που ασκούν το επάγγελμα αυτό. Δεν ξέρω. Έχω δεκάδες email καταγγελιών στο γραφείο μου για αυτό το θέμα. Δεκάδες καταγγελιών. Εγώ δεν έχω αρμοδιότητα να πω στα ιατρία. Δεν μπορώ να ελέγξω τι είναι ιατρική πράξη και τι δεν είναι. Δεν μπορώ να ελέγξω τι είναι ιατρική πράξη και τι δεν είναι. Εμένα μου αρέσει σε μια δύσκολη περίοδο όλοι να συνεργαζόμαστε καλόπιστα. Το ξεκαθαρίζω όμως. Η απόφαση Επιτροπής να αναλυθεί το δικό μας αίτημα, κατά τη γνώμη μου, ήταν λανθασμένη.